Στην εισηγητική μου τοποθέτηση θέλω να αναφερθώ σε 5 ζητήματα και στη συνέχεια να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Το πρώτο που θέλουμε να πούμε είναι ότι συμπληρώνονται σε λίγο 3-24 ώρα από τον τραγικό θάνατο ενός μικρού αγοριού και τον τραυματισμό της αδελφής του, που ευτυχώς η υγεία της εξελίσσεται ομαλά. Το γεγονός αυτό μας έχει συγκλονίσει όλους. Από το ίδιο βράδυ βρεθήκαμε κοντά στην οικογένεια. Από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα προσπαθούμε στο μέτρο των δυνάμεών μας να τη στηρίξουμε στην αντιμετώπιση των πιο άμεσων προβλημάτων και κυρίως αυτών που σχετίζονται με την υγεία του μικρού κοριτσιού. Με αυτόν τον τρόπο θελήσαμε να εκφράσουμε τη λύπη μας και όχι κάνοντας δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός έχει ανοίξει ένα μεγάλο θέμα που συζητιέται αυτές τις δύο μέρες και που έχει να κάνει όχι μόνο με τη δική μας περίπτωση, τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και με το πώς λειτουργούν γενικότερα και ελέγχονται αυτές οι επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Θεωρούμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε τη μνήμη του αδικοχαμένου παιδιού είναι να προσπαθήσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και να γίνει ό,τι είναι αναγκαίο για να μην χαθεί άλλη ζωή. Συνήθως συμβαίνει το εξής στη χώρα μας. Γίνεται ένα τραγικό γεγονός, ξεσπάει μια μεγάλη συζήτηση στα μέσα ενημέρωσης που κρατάει μερικές μέρες ή λίγο περισσότερο ανάλογα με την επικαιρότητα και στη συνέχεια το θέμα ξεχνιέται και η κατάσταση παραμένει ίδια. Είναι ευθύνη όλων μας να προσπαθήσουμε να μην επαναληφθεί αυτή η κακή συνήθεια. Το δεύτερο που θέλουμε να πούμε είναι ότι κατηγορήθηκα αυτές τις δύο προηγούμενες μέρες με τον πιο έντονο τρόπο ότι κρύβομαι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν βγαίνω να τοποθετηθώ για το πρόβλημα. Επέλεξα αυτή τη στάση για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι μέχρι χθες είχαν περάσει μόνο 2-24 ώρα. Το παιδί ακόμα δεν είχε ταφεί. Χθες έγινε η εξόδιος ακολουθία και η ταφή, στην οποία και παρευρέθηκα. Δεν θέλαμε πριν να γίνει αυτό να βγαίνουμε και να διαπληκτιζόμαστε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν θέλαμε να βγούμε και να αναφερόμαστε σε ευθύνες δικές μας ή άλλων πριν να έχουμε μια στοιχειώδη έρευνα του προβλήματος. Ήδη διεξάγεται έρευνα για αυτό το θέμα από διάφορες αρμόδιες αρχές και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να παρακολουθούμε την εξέλιξη και τα αποτελέσματά της. Συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία ως Δήμος και θα συμβάλλουμε με ευθύνη και ειλικρίνεια όπως οφείλουμε. Το τρίτο ζήτημα που θα ήθελα να πω. Τι μπορούμε να πούμε σήμερα για τη συγκεκριμένη περίπτωση του Λούνα Πάρκ, όπου συνέβη και το τραγικό γεγονός, και πώς μπορούμε να απαντήσουμε στο βασικό ερώτημα που τίθεται για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του και τον έλεγχο της λειτουργίας του στη συνέχεια. Θέλω καταρχήν να πω ότι υπάρχει ένα πολυδέδαλο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων. Νόμοι, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις του Συμβούλου της Επικρατείας, κοινές υπουργικές αποφάσεις, άλλες οδηγίες. Το δεύτερο είναι ότι ως Δήμος δεν είχαμε ανάλογη εμπειρία. Δεν έχουμε εκδώσει μέχρι τώρα τέτοια άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για τέτοια επιχείρηση. Το τρίτο είναι ότι η επιχείρηση δεν κατάθεσε αίτημα με τα σχετικά δικαιολογητικά για την έκδοση τέτοιας άδειας. Και το τέταρτο είναι ότι θεωρήσαμε ότι είναι μια προσωρινή λειτουργία ενός έως τριών μηνών και δεν πρόκειται για μια μόνιμη εγκατάσταση που θα απαιτούσε άδεια. Με βάση όλα τα παραπάνω, εκτιμήσαμε ότι δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Ήταν σωστό αυτό ή λάθος? Θα απαντηθεί από την έρευνα που γίνεται από τις αρμόδιες αρχές και θέλουμε αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατό. Αλλά δεν είναι μόνο το ερώτημα αν έπρεπε να εκδοθεί από το Δήμο άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Υπάρχει και το ερώτημα ποιοι είναι αρμόδιοι και πώς λειτουργήσαν στη συγκεκριμένη περίπτωση για να ελέγξουν την επιχείρηση για όσο διάστημα λειτουργούσε. Νομίζω ότι και σε αυτό το ερώτημα πρέπει να περιμένουμε την απάντηση από την εξέλιξη της έρευνας που γίνεται. Το τέταρτο ζήτημα που θέλουμε να πούμε. Τίθεται εύλογα το ερώτημα. Καλά όλα αυτά, Δήμαρχε.
Όμως εσύ ως δήμαρχος ή εσείς ως δημοτική αρχή γενικότερα δεν έχετε καμία ευθύνη. Αισθάνεστε ότι όλα τα κάνατε καλά? Απαντώ. Ποιος μπορεί να είναι ήσυχος όταν έχει πεθάνει ένα μικρό παιδί? Και πολύ περισσότερο εγώ ως δήμαρχος. Από την Κυριακή το βράδυ με βασανίζει το ερώτημα αν μπορούσα να είχα κάνει κάτι περισσότερο για να μην συμβεί αυτό που συνέβη. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες που δουλεύει η τοπική αυτοδιοίκηση, γενικότερα και ο Δήμος μας, με τα πολλά προβλήματα και αρμοδιότητες και τα λίγα μέσα και πόρους που διαθέτει, προσπαθώ νύχθη ημερών με ανιδιοτέλεια και ευθύνη να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου. Το πέμπτο και τελευταίο που θα ήθελα να πω. Θεωρούμε απολύτως εύλογα τα ερωτήματα που τίθενται από μέσα μαζικής ενημέρωσης και από συμπολίτες μας για το τι συμβαίνει τελικά με αυτή την ιστορία και ποιοι έχουν ευθύνη για ό,τι συνέβηκε. Πέρα από αυτό όμως, αισθανόμαστε την ανάγκη να επισημάνουμε ότι η σφοδρή επίθεση που γίνεται από ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοσιογράφους που με χαρακτηρίζουν ακόμη και ως εγκληματία, αλλά και από πολιτικούς και τοπικούς παράγοντες, όπου εκτός των άλλων χρησιμοποιούνται ένα σωρό ψέματα και κακοήθειες, εξυπηρετεί άλλους σκοπούς και συμφέροντα. Όλοι αυτοί προσπαθούν να αξιοποιήσουν ένα τραγικό γεγονός που συνέβηκε, που θα μπορούσε να συμβεί και έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις, για να μας βγάλουν από τη μέση. Γιατί είμαστε μια δημοτική αρχή που αντιστεκόμαστε σε πολλά πράγματα, που παλεύουμε στο μέτρο των δυνάμεών μας μαζί με το λαό για να αλλάξει η σημερινή πολιτική και οικονομική κατάσταση στη χώρα μας, που βασανίζει το λαό μας και κάνει τη ζωή του μέρα με τη μέρα όλο και πιο αδίωτη. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες που περνάμε, με εμπιστοσύνη και σεβασμό στην κρίση του λαού.